21 Ιουνίου και αφού περάσαμε μετέωρα, διόδια, τούνελ, κάναμε μία πρώτη στάση στα Ιωάννη. There's a great big world to see, it's waiting here for you and me. Let's go, adventures round the bend. Nothing like we've seen before, let's get outside and go explore. Cause home is here with you, my friend. Keep traveling. Από εκεί συνεχίσαμε να οδηγούμε βόρεια, όπου και φτάσαμε στον τελικό μας προορισμό, το μικρό Πάπηγο. A place to make our own. We mark a spot that no one knows. It's us, off in the unknown. Cause this is where I wanna be, with you right here next to me. Don't know, but let's find out where it goes. Keep traveling. Μετά τη βόλτα στο μικρό και στο μεγάλο Πάπηγο, πήγαμε για ξεκούραση γιατί το επόμενο πρωί θα ξεκινούσαμε την ανάβαση για τη Δρακόλυμνη. Η ανάβαση είναι αρκετά δύσκολη, εμείς χρειαστήκαμε περίπου 2 ώρες για να φτάσουμε στο καταφύγιο της Αστράκας και από εκεί 1 ώρα επιπλέον μέχρι τη Δρακόλυμνη. Astraka and continue to Drakolomi? Yeah, right. That's the thing, you're young and strong. How many days have you been walking in total? No, it's the third day. Third day? Yeah. That's right, yeah, it's our first day. So we are more... Yeah, but you're mountain boys if you live in LAT. We are dreaming in every color, searching for something bigger. And there's a fire deep inside that's getting ready to ignite. We can believe if we open our eyes. Out from the darkness we reach for the light. There is no limit, we aim for the sky. No hill we can climb. Our dreams come alive. Την επόμενη ημέρα προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε την ευρύτερη περιοχή του Ζαγορίου και κάναμε την πρώτη μας στάση στο γεφύρι της Κλειδονιάς. An open road and a deep blue sky. Feel it calling me like the wind. Trust the compass down in my skin. Walk straight. Σταματήσαμε στην Κόνιτσα να θαυμάσουμε το πέτρινο γεφύρι και από εκεί θα συνεχίζαμε για το ηλιοχώρι και τους καταράκτες. Follow in where my arrow goes. Going
son. That soul of yours was born to run. Περπατήσαμε στο Τσεπέλογο. Επισκεφτήκαμε τη θέση Μπελόι, όπου θα θαυμάζαμε τη μοναδική θέα στο Φαράγγι του Βίκου και θα κολυμπούσαμε στις φυσικές πισίνες του Ρογκοβού. Και αφού ήπιαμε τον καφέ μας, ξεκινήσαμε την πεζοπορία για το Φαράγγι του Βίκου. Ξεκινήσαμε από το Μονοδέντρι, διασχίσαμε το Φαράγγι του Βίκου, είδαμε τις πηγές του Βοηδομάτη και ύστερα από 15 χιλιόμετρα φτάσαμε στο χωριό Βίκος. Heavy on the way.